στην προσπάθεια που κάνει ο υπόδικος δήμαρχος Δράμας και υπόδικος βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, μιας και το δικαστήριο που είχε στις 5 Μαρτίου αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου, άρα πάει στις εκλογές ως υπόδικος. Στην προσπάθεια λοιπόν που κάνει ο υπόδικος δήμαρχος να γαντζωθεί και να κρατηθεί από την εξουσία, με βέβαια απότερο σκοπό να ξεχρεώσει τα χρέη του, δεν λογαριάζει τίποτα. Ακόμα και την νοημοσύνη των Δραμηνών. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μία ακόμα παράσταση από τον απερχόμενο δήμαρχο σε συνεργασία με μία εταιρεία δημοσκοπήσεων και με έναν τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ, σε αυτή την εποχή της κρίσης, που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου πραγματικά αγωνίζονται για να επιβιώσουν, θέλω να δοθούν στη δημοσιότητα τα τιμολόγια, το πόσο στήχησε αυτή η έρευνα. Αλλά αυτό που δεν φαίνεται στην ταυτότητα της έρευνας, μιας και στο Α ξεκινάει με την επωνυμία της εταιρείας, λέγοντας ότι είναι εταιρεία GPO, το Β δεν υπάρχει. Το Β είναι ο εντολέας. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτός που παρήγγειλε την έρευνα. Από το Α πάμε στο Γ, Δ, Ε κτλ. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει η ταυτότητα του εντολοδόχου. Απαραίτητο στοιχείο για τη διαφάνεια και τη διοντολογία διεξαγωγής προεκλογικού αγώνα. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι βάσει των οποίων δημοσιεύονται οι δημοσκοπήσεις. Αυτοί οι νόμοι λένε ότι θα πρέπει όλες οι παρατάξεις που είναι εμπλεκόμενες να λάβουν γνώση για τα αποτελέσματα. Η παράταξή μας και εγώ προσωπικά δεν λάβαμε γνώση για κανένα αποτέλεσμα πριν τη δημοσιοποίηση της έρευνας. Επίσης, στην δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε, δεν θα μπω να κάνω εγώ τώρα κριτική των ποιοτικών στοιχείων, εξάλλου Κυριακή κοντή γιορτή, είναι 45 μέρες μέχρι τις εκλογές. Η καλύτερη δημοσκόπηση, όπως όλοι συνηθίζουμε να λέμε, είναι η κάλπη, είναι οι εκλογές. Εγώ όμως θα πω ότι πραγματικά είδα στην δημοσκόπηση αυτή να παρουσιάζονται στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όταν θέλουμε μια δημοσκόπηση να είναι έγκυρη, πρέπει να γνωστοποιούμε στους Δραμηνούς ποιος είναι ο εντολέας της. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει εντολέας. Φαίνεται ότι την πραγματοποίησε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός και συγκεκριμένα η τηλεόραση Star. Θα πρέπει λοιπόν ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός να δώσει στη δημοσιότητα το τιμολόγιο με το οποίο, μάλλον πρώτα το ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο έκανε αυτή την έρευνα και δεύτερο το πόσο στήχησε αυτή η έρευνα. Αυτά τα δύο ερωτήματα λοιπόν, γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την έρευνα, ποιον εξυπηρετεί αυτή η έρευνα. Και εμείς με τέτοια πράγματα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη δεν θα παίζουμε. Σήμερα θα καταγγείλουμε στην εισαγγελία της Δράμας το γεγονός αυτό και θα περιμένουμε για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.